Και πάμε να υποδεχτούμε τη φανταστική, την υπέροχη, τη μοναδική Βάνα Μπάρμπα. Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Είσαι εντάξει, μαλιά, ούτε συνεννοημένες. Μαλλιά όλα, εντάξει. Πες μου, σε παρακαλώ, πόσο είσαι κομψότατη. Παιδιά, τι είναι αυτό. Να σου πω, αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Δες μας. Έχουμε έχω ένα φίλο που μας λατρεύει πολύ και τις δύο. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλοι και σε εσένα. Χρόνια πολλά και σε εσένα, ομορφιά μου. Καθίστε, κυρία μου, όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Τον Παναγιώτη, λοιπόν, το φίλο μας, ο οποίος ζει στη Γαλλία εκεί. Ναι. Είσαι το είδωλό του. Με συμπαθεί και εμένα, αλλά σαν τη Βάνα τίποτα δεν έχει στη ζωή. Έτσι, λέει, Παναγιώτη. Ναι, ναι. Και όταν έμαθα ότι θα είσαι σήμερα, λέει, Χριστέ μου, τι θα ζήσω αύριο και οι δύο αγαπημένες μου μαζί. Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω μαζί και τις δύο. Δεν έχω τελειώσει μαλλιά. Είμαι εντάξει. Είσαι κούκλα. Δώστε ένα πλάνο στη Βάνα να δει ότι είναι κούκλα να ηρεμήσει. Το κορίτσι μου είναι όμορφο. Καλώς ήρθες, ψαράκι. Καλώς σας βλέπω όλους. Βλέπω ότι είστε μια χαρά. Καλά είμαστε. Ναι. Πώς μας βλέπεις. Εντάξει, αντέχουμε. Ναι. Αντέχουμε. Εντάξει. Αντέχουμε και νομίζω θα τα πάμε και καλύτερα. Γιορτάζεις την σημερινή μέρα, δηλαδή νιώθεις μάνα-μάνα, αυτό που λέμε μάνα-μάνα. Καταρχάς νομίζω ότι είναι η ωραιότερη μέρα του κόσμου. Το νιώθεις. Και νομίζω ότι είναι μια σπουδαία γιορτή. Είμαι βαθιά συγκινημένη και ιδιαίτερα για τις μανούλες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνες τους. Mm-hmm. Όταν οι πατεράδες έχουν γυρίσει τις πόρτες, έχουν κλείσει τις πόρτες ή έχουν άλλες σχέσεις. Ή όταν η μάνα είναι μέσα στον αγώνα που είναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλη στιγμή. Όταν ήμουν 30-40 δεν τα είχα αυτά, τώρα που μεγάλωσα. Σε θυμάμαι σε συνεντεύξεις πώς με τα παιδιά που δεν είχε καμία σχέση. Είχα και μετά έγινες όχι μόνο καμία. Μαμά. Έχεις κάνει και μια κόρη που σου έχει βάλει και τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν έτσι. Και αυτά, εσύ. Όλα, και θυμάμαι όλα, από μικρή όλα. Και φαινότανε. Δηλαδή δεν μάσαγε. Και το σπουδαίο με σένα είναι ότι το παιδί σου το μεγάλωσες μόνη σου. Δηλαδή ουσιαστικά εσύ για τη Φέδρα. Ήσουν η μάνα της, ο πατέρας της, η καλύτερη της φίλη, ο φύλακας άγγελός της, τα πάντα. Ναι, ναι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένας αγώνας δύσκολος που αφήνει μια κούραση. Πέρασαν τα χρόνια, 15 χρόνια πλέον. 1η Ιουλίου γίνεται 15 χρονών. Και ξέρεις, σκέφτομαι κοιτώντας όλο αυτό ότι ήταν βαρύ, ήταν κουραστικό. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορείς να το βιώσεις τι είναι να νοιάζεσαι κάθε μέρα για έναν άνθρωπο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν ξέρεις αν κάνεις κάτι σωστά ή λάθος αυτό, καμιά φορά. Αυτό. Δεν ξέρεις πόσο γυρνάει το παιδί. Όχι, εγώ σου το λέω ότι κάνω λάθη. Δεν είμαι ίσως η μητέρα που θα ήθελες. Σίγουρα όλοι οι γονείς κάνουμε λάθη. Την εικόνα σου αυτή την πολύ σεξι. Επειδή τα παιδιά είναι πουριτανοί, ειδικά τα γόρια. Δεν την πολύ είδε. Δεν την πολύ είδε. Δεν είναι, ούτε άμα γκουγκλάρει, ούτε σε ψάχνει. Ναι, εκνευρίζεται όταν βλέπει αυτά. Ναι. Βλέπει άλλη μαμά που δεν ξέρει. Ναι. Γιατί η ίδια ξέρει τη μαμά της που είναι εκεί, η δική της. Τσαντίζεται. Όταν βλέπει τα εκνευρίζεται. Δηλαδή κάποτε της έλεγα, ξέρεις κάτι αγάπη, ο κόσμος, οι ηθοποιοί παλιά κάναν όλα αυτά και... Σου τη λέει καμιά φορά ή... Πού βέβαια. Έχει δει σειρές σου στην τηλεόραση. Όχι πολύ. Δεν έχει δει. Ξέρεις τι γίνεται, είναι η εφηβεία τώρα, όπου περνάω, βιώνω λίγο αυτό το κομμάτι του... Μισό λεπτό, γιατί έχει και το δικό σου μικρόφωνο σήμερα έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Είναι... Ναι. Τι έπρεπε. Μισό λεπτό, δεν πειράζει. Πάντως ντυθήκατε τέλεια το ίδιο. Ντυθήκαμε τέλεια. Φοβερό μετά, σπέγγι δύο. Φοβερό, κοίτα. Εγώ είμαι στο κοράκι εδώ στη μέρα. Στάθη, πηγαίνεις με τα μαλλιά, με κυνηγάει με τη λισουάρα, άλλος από εδώ, κοίτα. Τι θες, δεν τα φουσκώνω πια. Έλα και εσύ. Έλα και κάτω, Στάθη. Βγαίνει, έλα να τη φτιάξει τι θέλεις. Ναι, παιδιά μου αρέσουν εμένα αυτά. Πιστεύω ότι η ζωντάνια μια εκπομπή είναι να τα φτιάχνουμε όλα στον αέρα. Εγώ για αυτό το μαλλί τη Βάνα είμαι κατά τεθέν. Βέβαια, να τη φτιάξει ό,τι θες, αγάπη μου, για να νιώθει καλά. Τώρα είσαι οκ. Τέλεια. Αυτό θέλαμε. Δεν θα κόβες ποτέ τα μαλλιά σου, έτσι. Θα τα κόβα. Θα ήθελα να πάω λίγο, το έκανα μια φορά. Στο πολύ κοντό, αλλά ξέρεις, νιώθω σαν να είμαι γυμνή. Ναι. Είναι η συνήθεια. Ναι, βέβαια. Θέλω να το πάω μέχρι εκεί μέσα την Ναταλία, αυτό. Ναι, πήγαινε το ένα τέτοιο. Εκεί αυτό μου αρέσει. Αυτό ένα είναι υπέροχο. Μπορεί να κάνει, ναι. Αλλά τώρα πιο κοντό, ναι. Είναι και ξέρεις. Και τι μου λέγες για τις σειρές, ότι δεν έχει δει πολλές σειρές. Δεν έχει δει πολλές σειρές, όχι. Γενικά ξέρει, ακούγεται τη μαμά της, αλλά δεν νομίζω ότι ξέρει ότι η μαμά της έχει κάνει μια μεγάλη πορεία. Με υπέρ, κατά κτλ. Δεν το πολύ ξέρει. Και καλύτερα, για να είναι αυτή καλά. Να είναι αυτή ψηλά. Όταν γεννήθηκε η Φέδρα, ήσουν έτοιμη, δηλαδή ήταν ένας συνειδητός ερχομός παιδιού ή κάτι που προέκυψε. Προέκυψε. Ήρθε τυχαία στη ζωή σου, έτσι. Ήταν δώρο του Θεού. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Πέρασες μέρες αμφιταλαντευόμενη του τύπου. Ας πούμε και αυτό που λέμε, είμαι έγκυος. Τι θα κάνω, ναι, βέβαια, θα το κρατήσω, δεν θα το κρατήσω. Πέρασες, βέβαια.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ναι, γιατί λες τώρα όλα αυτά, τι γίνεται, πού πας. Ναι. Μην ξεχνάς ότι εγώ έκανα μεγάλη αλλαγή με το θέμα της μητρότητας. Παράτησα τα πάντα. Το ξέρω. Και τη φιλική μου υπόσταση, νομίζω το είδε και ο κόσμος πλέον. Δηλαδή, βίωσα την αγάπη και τη μητρότητα όπως κάνω πάντα, με την απίστευτη υπερβολή. Απλά όταν γίνεσαι μητέρα, όλα είναι υποδιέστερα. Και ο έρωτας, και η γυναίκα. Όχι, αυτό είναι κακό. Όχι σε όλες τις γυναίκες. Το επαγγελμά σου, εγώ νομίζω ότι είσαι υπόδειγμα σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Γιατί πολλές ή τα παιδιά τα βλέπεις και τις ανταγωνίζονται, βλέπεις ότι τα παραμερίζουν, τα χρησιμοποιούν σαν εικόνα δική τους. Εσύ έφυγες τελείως. Εγώ έφυγα τελείως από όλα αυτά. Ναι. Το παιδί σου έγινε μια μεγάλη μια προσωπικότητα. Και τη βλέπω. Δηλαδή, χθες θέλει να βγει. Μιλάει η Σύρι. Μας έχουν ματιά. Ήθελε χθες να βγει να πάει κάπου παρέα με τις φίλες της, δεν ήθελε να πάρω εγώ τηλέφωνο. Ναι. Στο ακάνθος, ας πούμε. Μου λέει, μην τολμήσεις και πάρεις. Ναι. Δεν θέλω να. Θα πω, είμαι η Φέδρα Μπάρμπα, θα πάω μόνη μου και θα περιμένω. Εγώ θα τα κανονίσω. Πάω και την παίρνω το βράδυ, της λέω πώς πήγε. Ήθελε να τελεπορηθεί, αλλά να είναι αυτή. Δεν σου απαγορεύει να μην πηγαίνει στα ίδια μέρη. Αυτό εννοείται. Όλα αυτά πάνε καλά. Ναι. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτό που μετράει είναι αυτό, να έχουν αξία. Η αξία να είναι οι ίδιοι πια. Όχι εμείς και η προστασία μας. Και εμένα μου αρέσει που είναι μαγκάκι. Ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δηλαδή, έχουμε ένα δώρο για σένα από την κόρη σου. Αχ, λες αυτό που το χθεσινό. Όχι. Τι. Άκου, έχουμε ένα δώρο για σένα από την κόρη σου, η οποία το έχει φτιάξει μόνη της. Μας το έστειλε να στο δείξουμε. Μόνη της το έφτιαξε, μόνη της το σκέφτηκε, μόνη της τα πάντα όλα. Εσύ θα το δεις τώρα. Είναι για τη γιορτή της μητέρας, από την κόρη στη μαμά, με πάρα πολύ αγάπη. Places that I knew I shouldn't be.
φωτογραφία τη θυμάμαι την τελευταία. Μα είχαν φάει τότε, ότι ξέρει, είχε βγει μικρή φέτρα downtown. Ναι, καλά, εντάξει. Είναι πολλά ακούνε. Λοιπόν, δεν είναι υπέροχο δώρο. Υπέροχο, υπέροχο. Μου το έκανε χθε, θέλω να είμαι ειλικρινή. Το είχε διαβάσει. Ναι, γιατί ξέρω ότι θα είμαι σε εσά σήμερα και μου λέει μαμά, δεν ξέρω, ήθελα να. Και μου το κάνει το βράδυ, το βλέπω. Αρχίζω και κλαίω. Μου έφερε μια πολύ ωραία κούπα που λέει Μανουλά, αγαπώ. Και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό. Είναι πέρα από το ότι για κάθε μητέρα θεωρώ ότι είναι η αγάπη του παιδιού είναι μοναδική. Να σου πω, το επίθετο έχεις δώσει το δικό σου. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Το λέω έτσι γιατί δεν είμαστε δύο. Είμαι μόνη μου. Εσύ το έχεις επιλέξει. Αυτό έχει γίνει από φυσικό. Γιατί καμιά φορά όταν είναι πολύ δυναμική η μαμά και βλέπετε ο μπας δεν κάνει πολύ για το ρόλο. Αρχίζει και προστατεύει το παιδί και λίγο το. Ξέρεις κάτι, δεν θα ήθελα να πω ότι. Θα ήθελα να πω ότι. Δεν μπορώ να πω ότι ο μπαμπάς δεν κάνει. Ίσως ναι. Ο μπαμπάς επέλεξε να έχει μια άλλη οικογένεια. Πιστεύω θα ξαναβρούν. Πιστεύω. Ναι. Γιατί θέλω η κόρη με τον πατέρα να έχουν σχέση. Για μένα πολύ είναι σημαντικό. Δεν έχουν καλές σχέσεις. Δεν έχουν καλές σχέσεις. Όχι, δεν δηλαδή έχουν τρία χρόνια να δει ένα τον άλλον. Α. Και αυτό εμένα με ενοχλεί και με πονά. Και αυτό είναι επιλογή τη φέδρα. Και τη φέδρα. Τσακωθήκανε λίγο οι δυο του. Και πιστεύω θα ξαναβρούν με αγάπη. Γιατί και αυτό είναι αξιόλογο άνθρωπο και η οικογένειά του. Εγώ αυτό που θέλω είναι αγάπη. Να είναι όλοι μαζί, να είμαστε όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Δεν ανήκει κανείς σε κανέναν. Πρέπει οι άνθρωποι να έχουν αρμονία και να βαδίζουν μαζί. Μάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα εσύ και ο πατέρας της κόρης σου να είσαστε μαζί. Δηλαδή να είστε ένα ζευγάρι κανονικό. Δεν μπορέσαμε, αγάπη μου, όχι. Το προσπαθήσατε και δεν τα καταφέρατε. Κοίταξε, το προσπαθήσαμε όταν ήμασταν ερωτευμένοι με τη Φέδρα. Ήταν έρωτα, η Φέδρα είναι παιδί έρωτα. Ναι, το φαντάζομαι. Γι' αυτό έχει φως. Ναι. Απλώς, ίσως και εγώ τότε ήμουν μικρή, είχα και ένα όνομα μεγάλο μου στις δόξες μου. Ναι. Μπορεί και ο ίδιος να μπορούσε να το διαχειριστεί καλά. Mm-hmm. Μπορεί και εγώ να ήμουν σε άλλα σύννεφα. Ναι. Ξέρεις, όταν είσαι άλλες εποχές, στα νιάτα, καμιά φορά είμαστε και λίγο παρομητικοί. Mm-hmm. Καλά, εσύ ήσουν και λίγο αγρίμη. Ήμουν αγρίμη. Ναι, και ναι. Με την κακή έννοια ήμουν αγρίμη. Ναι. Δηλαδή τώρα πλέον που έχω περάσει. Με τον χρόνο που τον έχω κάνει φίλο σχετικά ήδη γίνεται πάντα φίλο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ναι, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, και εγώ είμαι λίγο περίεργη με τους άντρες. Με όλα ήσουν εσύ. Δεν ό,τι σου έρχονταν και το πέταγες μετά. Τι εννοείς είσαι περίεργη με τους άντρες, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Μ' άρεσε σαν φράση, ταυτιστικά. Δεν έχω ποτέ δοθεί ουσιαστικά. Στο μόνο άνθρωπο που δόθηκα με θυσία και ταπεινοφροσύνη είναι στο παιδί μου. Δεν υπάρχει αρσενικό που να έχω δοθεί έτσι. Μήπως δεν τους έχει σεβαστεί αρκετά. Μήπως δεν τους έχω σεβαστεί αρκετά, γιατί αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει και εσύ. Δηλώνει, συγγνώμη. Ναι. Δηλώνει ότι πρέπει να είσαι και εσύ έτοιμη για κάτι τέτοιο. Παραμένεις αγρίμη, νομίζεις. Ναι, είμαι αντίθεση ακόμα. Ακόμα, Όχι όμως έτσι αγρίμη. Όχι το πιο άμυαλο αγρίμη του με τα ένστικτα, τα ζωικά. Τώρα είμαι αγρίμη με το ότι θέλω να συμβιβαστώ με τον ελάχιστο συμβιβασμό που θα μου πάρει λιγότερη χαρά. Τι θα άλλαζε δηλαδή, αν σου έκανε να αλλάξει κάτι που έκανε παλιά και είπε έκανα λάθο εκεί πέρα. Έκανα λάθο. Πρώτα απ' όλα στο ότι ήμουν υπερβολικά χύμα, δηλαδή ήμουν μόνο για το τώρα. Ναι. Ζούσα τι στιγμέ, αλλά πήρα και τεράστια πρίκη ευτυχία. Γιατί εγώ ήμουν για το τώρα. Δηλαδή έχουμε βίλε, πάμε όλοι μαζί τα πάρτι, ναι. Τα θυμάσαι. Ναι, ναι. Έχουμε έρωτα τώρα, δεν υπάρχει αύριο. Αυτό λοιπόν με έκανε έναν άνθρωπο χορτάτο. Ξυπνάω το πρωί πλέον και λέω Θεέ μου ευχαριστώ. Τεράστια πρίκα. Αλλά δεν χειρίστηκα καλά τα οικονομικά, ας πούμε. Ναι. Έτσι, που ήμουν, μπείτε σκύλια, λέστε. Δεν χειρίστηκα το ότι το αύριο μπορεί να έρθει. Γιατί εσύ πρέπει, ας πούμε, να μην έχεις μια καβάντζα καλή. Για το παιδί σου, για μένα. Για τη Φέδρα εγώ δουλεύω, δεν δουλεύω για τη Βάνα. Mm. Αλλά στη ζωή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι πλέον ψάχνεις τις καλύτερες συνεντεύξεις κάναμε μαζί. Αυτό είναι αλήθεια. Και η πιο πρόσφατη που είχαμε κάνει στον Αντένα ήταν καταπληκτική. Ίσως τη συζητούσανε, εβδομάδες αυτή τη στιγμή. Και εγώ γι' αυτό ήρθα. Γιατί μιλάμε πολύ. Καταρχάς, ένα κορίτσι που σου εκτιμώ και τις δύο πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι η τηλεόραση δεν έχει ανθρώπους με προσωπικότητα πια. Έχει χαθεί αυτό. Είστε πολύ λίγες πλέον. Και ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει και ένα άλλο προφίλ. Η γυναίκα που να έχει προσωπικότητα, να μην είναι απλά όμορφη. Η τηλεόραση δεν θέλει αρκετή προσωπικότητα. Αυτό. Όμως, πια. Η τηλεόραση δεν το θέλει. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά θα πω ότι υπάρχουν κοπέλες που έχουν εκπομπές πολύ κατώτερες των περιστάσεων. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτοί γιατί, ποιοι τις διαλέγουν. Δηλαδή, τι ωραίο πράγμα να έχουν. Η αγωγή της, η παιδεία της δεν κάνει και ξεχωρίζει. Η γνώση σου, η ευγένειά σου. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά δεν θέλω να πάω σε κορίτσια που δεν ξέρουν.
Δηλαδή το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να κάνει νούμερα και να σε ρωτήσουν ρηχά πράγματα. Ναι. Ή για άλλου συνήθως. Ναι. Ή τοποθετήσει για άλλου κάτι που είναι τη μόδα, ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρετε, νομίζω ότι θα μπουν και καινούργια παιχνίδια στο. Καινούργια κανάλια στο παιχνίδι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα δούμε καλύτερη τηλεόραση. Νομίζεις. Ναι, έρχονται τα καλύτερα. Εγώ είμαι και φύση αισιόδοξη αυτό. Μακάρι, αυτό. Ναι, πάντα. Στο μεσόζι. Και έλεγε καλά και για το ζώδιο σου, ακούω τον ηλικία τώρα. Ψάρια. Ναι, έλεγε τα ψάρια. Ψάρι με κρυό, εγώ πολύ. Ναι. Έχει, ναι. Κοίταξε, βίωσα ένα. Ναι. Όπως όλοι μας. Έλεγα λοιπόν ότι διάβασα μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι πλέον ψάχνεις περισσότερο τη συντροφικότητα. Mm. Το να είσαι κάπου με έναν άνθρωπο γλυκά, τρυφερά, ήρεμα, συντροφικά. Αυτό σημαίνει ότι έχεις παραιτηθεί από αυτό που λέμε καψούρα, έρωτα, τρέλα. Ναι. Το χόρτασε, ναι. Το χόρτασες, το βαρέθηκε. Ίσως και το φοβάμαι. Δεν σε πιστεύω. Το φοβάμαι. Θες να είμαι ειλικρινής απόλυτα. Το φοβάμαι. Σιγά με το φασί, το φοβάμαι. Δεν έχεις κάνει και τις δύο μέρες. Όχι, το φοβάμαι. Όχι, ξέρεις, γιατί δεν είναι, τώρα δεν... θυμήθηκα κάτι. Τι διάβαζα, θα πας να μείνεις στη Λονδίνο. Δεν θα πάω, να, δεν είναι παρέτηση. Αυτό ήταν αλήθεια ή... Ήταν επιλογή να πάω να ζήσω με έναν άνθρωπο που εκτιμώ. Θα βρεθούμε τώρα στη Μαρμπέγια, 2 Ιουνίου. Με έναν άνθρωπο που εκτιμώ. Η βάση είναι ο θαυμασμός και εκτίμηση για να μπορεί να γίνει και αγάπη. Πού τον άφησες αυτόν τον άνθρωπο στη Μαρμπέγια. Τώρα θα πάω 2 Ιουνίου. Θα πάω να τους δω γιατί θα κάνουμε έτσι και θα είναι κάποιοι φίλοι. Και κάποια στιγμή όταν μου είπε, κοίταξε να δεις, δώσε μου το χέρι σου, πάμε. Εκείνη την ώρα λοιπόν, λέω πάμε. Λέω Βάνα, η Φέδρα μεγάλωσε. Πάμε. Πες να πάμε μετά από 15 χρόνια. Εγώ θα ήμουν ήδη στο αεροπλάνο. Εννοείται. Και η Φέδρα νομίζω πριν από εκείνη. Και η Φέδρα το λέει, αμάν πια, προχώρα. Ναι. Δηλαδή με κουράζεις. Μου σπάς τα νεύρα. Γυρίζω λοιπόν από Λονδίνο και όταν γύρισα, λέω μα τι κάνεις τώρα, τι θα πας να κάνεις καινούργια. Ίσως δεν ξέρω, μπορεί να είμαι κουρασμένη ψυχικά. Μπορεί να φοβάμαι. Να καινούργια, μια αλλαγή. Φοβάμαι το καινούργιο. Δεν είναι καινούργιο. Είναι και γοητευτικός άντρας κι αυτός. Νιώθω ανασφαλής πλέον. Και δεν θέλω να γίνω η γυναίκα που δεν είμαι και αυτό που ήμουνα. Και είναι πολύ δύσκολο μια γυναίκα όταν είναι τόσο όμορφη και μοιραία να μεγαλώνει και να μπορεί να κρατήσει. Θέλει, ξέρεις, σιγά σιγά αποχωρεί και μένει με τη μοναχικότητά της. Έχεις άλλα όμως. Εσύ δεν το βλέπεις μάλλον. Τι λες, ερωτικό κομμάτι αυτό. Το φοβάμαι. Ναι, αλλά αφού εκείνο σε θέλει και σου λέει έλα. Και τι σημαίνει αυτό. Για παίρνω να μείνω Λονδίνο καταρχά. Να ζητήσω. Τέλειο παίρνει. Ένα. Πάπα, σιγά, εγώ μπορείς κάνω να τόσο δύο βάσει καταρχήν. Ναι. Μπορεί να έχει το Λονδίνο αυτό και την Ελλάδα. Ωραία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έπειτα, εγώ τη μοναχικότητα την έχω βαφτίσει ανεξαρτησία. Είναι πολύ πιο βολικό. Είναι. Δεν περιέχει και τα δύο. Βέβαια. Και πιστεύω ότι είσαι ακριβώς το είδος της γυναίκας που γοητεύει τους άντρες, γιατί είσαι και τρυφερή και συντροφική, αλλά δεν μπαίνει σε καλούπια με τίποτα. Δεν μπαίνω σε καλούπια, όχι. Μακάρι, έχω ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Χαλίλ Γκιμπράν στο σπίτι και το είχα βάλει στη Φέδρα μου. Το έχει ρίξει το κεφάλι δύο φορές. Σταμάτα με αυτό, με κυνηγάς στο σπίτι, που λέει κάτι φοβερό. Λέει, πρόσεξε τη σκέψη σου. Οι σκέψεις γίνονται συνήθεια. Η συνήθεια γίνεται χαρακτήρας και ο χαρακτήρας γίνεται μοίρα. Το θεωρώ τεράστιο, Χαλίλ Γκιμπράν. Τι είπες τώρα. Κάνει τον προφήτη. Λοιπόν, η συνήθεια μας καθορίζει. Οι σκέψεις μας καθορίζουν. Εγώ λοιπόν συνήθισα να είμαι αυτόνομη, να είμαι μοναχική, να είμαι ελεύθερη. Έχεις δεν μπορώ να πω σε φίλους που σε λατρεύουν. Και εγώ τους λατρεύω. Εγώ σκέφτομαι τη Βάνα με κόσμο και πάντα. Εγώ, δεν και εγώ. Το μοναχική να κάθεσαι τώρα. Τον Ντάβλα. Ναι, τον Καζανίδη χρόνια. Χρόνια. Την κουμπάρα μου, Μαριλένα. Καζανιδάκος, αγαπημένος. Όλοι, έχουμε κάνει απλά η κρίση. Μας έκανε λίγο και χαθήκαμε. Γιατί όλοι πάθαμε ζημιά τα τελευταία 7 χρόνια. Κουραστήκαμε κιόλας όμως, γιατί βγήκαμε αρκετά, ρε παιδί μου. Θέλω να μου περιγράψεις μια μέρα της καθημερινότητάς σου. Σαν μητέρα το πρωί. Ή Σαβάνα. Σαβάνα. Σαβάνα, λοιπόν, κάνω το εξής. Ξυπνάω το πρωί, θα πιω τον υπέροχο καφέ μου και θα δω όλα τα πολιτικά. Νέα, τα πολιτικά πιο πολύ. Θα πάρω την εφημερίδα μου. Θα κάνω ένα ωραίο υγιεινό πρωινό πλέον που να λέω, ξέρεις, κοίταξε να είσαι λίγο καλά. Θα πάω στο γραφείο, στο Δημαρχείο, όπου έχω τον Νίκο τον Μανολιά που ήταν με την ανατυπίση χρόνια. Ναι. Και έχω την τιμή με τον Νίκο να είναι μαζί μου και να με ανέχεται γιατί φωνάζω και είμαι λίγο κυκλοθυμική. Θα πάω να δω τι έχει πολιτιστικά, τι μπορούμε να κάνουμε για την πόλη και τι μπορούμε να κάνουμε γενικότερα στα πολιτιστικά, που αγαπώ πολύ τα τελευταία χρόνια. Αν θα δω κάποιους ανθρώπους που θέλουν τη βοήθειά μου. Τώρα έχω ένα κορίτσι από μονογονεϊκή οικογένεια που ήρθε και μου ζήτησε να γίνω νονά. Δεν έχει πατέρα. Oh. Την είχα γνωρίσει την Ελένη Μενεγάκη στην εκπομπή της. Και επειδή δεν θέλω να είμαι ανέντιμη, γιατί πήγα και έκανα, τη χρησιμοποίησα. Έκανα την εκπομπή της Ελένης και μετά την ξαναείδα. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, πας, τους βλέπεις και αυτά. Δίνω το τηλεφωνό μου και της λέω ότι χρειαστείς είμαι εδώ. Και μου λέει, δεν θέλω, μου λέει, χρήματα και τέτοια, θέλω την παρουσία σας. Της λέω, αγάπη μου, αν γίνω νονά, δεν θα είμαι συνεπής. Θες να το βαφτίσω και να εξαφανιστώ. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βρήκα όμως την εκκλησία μας, την έδωσε ο Παύλος, ο Σεβασμιότατος κάτω, δωρεάν για το κορίτσι. Και βρήκα και μία άλλη νονά φίλη μου, την Αναστασία,
που είναι μια μουρλή παμπλουτίδου που λέω, που δεν έχει να κάνει όλη μέρα. Και της λέω, αυτά είναι ωραία, αισθάνομαι πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, τι άλλο κάνω μετά, σκέφτομαι. Ετοιμάζω το βιβλίο το δικό μου. Θα γράψεις, Τρίκα. Ναι, το έχω ξεκινήσει. Είναι η ζωή σου. Είναι μαγικό. Είναι η ζωή σου, ε. Είναι αφιερωμένο στο παιδί μου και σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Πολύ θα ήθελα να ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν κάνει να το προδώσεις από τώρα. Τι τίτλο θα έχει ένα βιβλίο που αφορά τη ζωή της Βάνας Μπάρμπα. Δύο πράγματα σκεφτόμουν ενστικτοδός. Το ένα ήταν ζωή σαν παραμύθι ή ζωή χωρίς παραμύθι. Γιατί κάπου τελικά δεν ήταν παραμύθι, ήταν πραγματικότητα. Και ίσως στα παραμύθια υπάρχουν οι ωραίοι πρίγκιπες, εμένα χαθήκαν νωρίς. Ή θα έλεγα αυτό που όντως έγινε στα 18 μου χρόνια, στα 17, ένα κορίτσι νέο και όμορφο που έφυγε, τόσκασε από την επαρχία και έκανε μια τεράστια πορεία ζωής μέχρι που γέννησε. Και φορούσε ένα παπούτσι καφέ και ένα μαύρο. Με δύο παπούτσια πάνινα. Και τα δίνω πολύ, γιατί αυτές τις στιγμές. Είναι που σε έχουν χαρακτηρίσει. Ναι. Και βέβαια θα κλείσω το βιβλίο την ημέρα που γέννησε. Την ημέρα που πήρα τη φέτρα αγκαλιά. Εκεί κλείνει κύκλο όμως. Εκεί έκλεισε κύκλο, φίλε. Κλείνει μια βάνα και ανοίγει μια άλλη βάνα. Βάνα. Η βάνα δηλαδή. Ναι, ξεκινάει μια καινούργια. Ναι. Γι' αυτό η μητρότητα ήταν καθοριστική για μένα. Και είσαι και πολύ καλή με τις γυναίκες. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση στην πρώτη μου συνέντευξη στη τηλεόραση. Καθόταν και ασχολιόταν αν θα βγω αμόρσα και δεν φαίνομαι. Επειδή είμαι και άσχετη και δεν με νοιάζει. Έχει ένα πολύ περίεργο χαρακτήρα. Μια γενναιοδορία η οποία έχει να κάνει με το χορτάτο. Όλοι μα το γεννήθηκε χορτάτη. Όχι, έγινε χορτάτη. Έγινε. Δεν ήσουν πάντα ήσουν όμορφη. Όχι. Και το έχεις έτσι. Ήμουν ανασφαλής και ήμουν και παιδί και της επαρχίας που δεν είχα παιδεία, αργότερα απέκτησα πράγματα γιατί διάβαζα, ταξίδεψα. Όχι, με έκανε η ζωή χορτάτη. Και γι' αυτό είμαι και πολύ ευγνώμων, βαθύτατα. Ο χορτάτος δεν μπορεί να δεν κινδυνεύεις από αυτόν. Καταρχήν ο χορτάτος άνθρωπος δεν είναι κομπλεξικός, ο χορτάτος άνθρωπος δεν είναι κακός. Έτσι. Ο χορτάτος άνθρωπος είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου, ένας χορτάτος άνθρωπος, χορτασμένος. Ναι, πολύ ωραίο πράγμα. Γιατί έχω εγώ κορίτσια που φοβάμαι να διαχειριστώ πλέον. Και το λέω, γιατί ξέρω ότι πάντα τα λέω και δεν το μοιράζομαι και με όλες τις γυναίκες μαζί μας. Ο χρόνος δεν μπορεί να είναι πάντα φίλος. Όταν υπήρξες ιδεολογική σου μια πολύ ωραία γυναίκα, όταν μεγαλώνεις. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να αφαιθώ στο φλερτ ενός νέου παιδιού 35 χρονών. Θα έφευγα. Τι πιστεύεις για τη σχέση τώρα του Γάλλου, του Μακρόν με την. Πέρος. Υπέροχη. Δεν το βρίσκω. Πρώτα απ' όλα δείχνει πόσο βλάχοι είμαστε εμείς. Που δεν τολμούσαμε να το κάνουμε ποτέ αυτό εμείς. Όχι, δεν είναι θέμα βλαχιάς. Όχι, είναι. Γιατί με σκουπίω Έλληνας θα έχει γυναίκα 30 χρόνια μεγαλύτερη και την έβγαζε έτσι. Δεν είναι θέμα ηλικίας που σε ρωτάω. Είναι θέμα ότι αυτή ήταν μια μητέρα τριών παιδιών στα 40 της και το τραπούσε μαμά ενός. Και άφησε την οικογένειά της για έναν άνθρωπο που ήταν 16-17, ξέρω εγώ. Αυτό το θεωρώ καταρχάς. Σου λέω, μου κάνει εντύπωση πώς το έχουν δεχτεί. Εδώ σε εμάς θα έπρεπε να συγκαλυφθεί. Δεν τα αντέχει η ελληνική κοινωνία αυτά. Είναι σοβαροφανής. Μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση. Ναι. Έχω δίκιο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, αν είχαμε εμείς πολιτικό. Ναι. Ο οποίος στα 17 του, μαθητής ακόμα, θα ερωτευόταν τη δασκάλα του, η οποία δασκάλα του θα άφηνε τον άντρα της και θα έπαιρνε τα τρία παιδιά της και θα πήγαινε να ζει στον νοτά της με τον 17χρονο μαθητή της και αυτός θα γινόταν ποτέ πρωθυπουργός. Ποτέ. Χλωμό. Που σε άλλες χώρες έχει πάει φυλακή αυτή, έτσι. Ναι. Ένα άλλο ακόμα, γιατί οι Γάλλοι είναι αυτό που λέμε Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Ένα άλλο που κάνανε, σκοτώθηκε ο αστυνομικός από τρομοκρατικό χτύπημα. Ναι. Και βγήκε ο σύντροφός του δημόσια μπροστά στον Ολάν, μπροστά σε όλη την πολιτική ηγεσία του Παρισιού και του έλεγε πόσο μου λείπεις. Πόσο δέχονται τη διαφορετικότητα. Mm-hmm. Πού θα γινόταν αυτό στην ελληνική κοινωνία. Κακά τα ψέματα, είμαστε πολύ πίσω. Δεν είμαστε καν Ευρωπαίοι. Ναι, αλλά και εσύ όταν λες ότι εγώ δεν το κάνω αυτό, γιατί και εσύ δεν είσαι πίσω. Όταν λες εγώ δεν με βλέπω με έναν που είναι 35 χρονών. Δεν είπα αυτό. Είπες φοβάμαι. Είπα φοβάμαι να κάνω το βήμα. Εγώ με βλέπω. Τι φοβάσαι δηλαδή. Φοβάμαι, ρε παιδί μου, ότι δεν έχω πια το σώμα που είχα στα 30. Άμα εκείνο σε θέλει το σώμα σου τώρα... θα ερωτευτεί, πιστεύει ο χ 35χρονο. Για την εικόνα μας έρχονται πολλές φορές. Όχι για εμάς. Αυτό έχει. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή δεν ήσουν απλά μια όμορφη. Και εσύ τα περάσει. Και η κοινά δεν είναι σύμβολο του σεξ όμως. Δεν έχει σημασία και εσύ τα έχει περάσει. Ήσουν γι' αυτό φοβάται, επειδή είναι σύμβολο του σεξ. Αυτό είναι. Αυτό φοβάται. Δηλαδή είσαι σαν την Παρντό. Περίμενε. Είδε την Παρντό τι έκανε που πήγε. Απομονώθηκε. Και απομονώθηκε. Ναι. Δεν είναι μια ωραία γυναίκα που λέει μεγαλώνει αλλιώ. Δηλαδή την Μπελούτσι βλέπω πώ το παλεύει τώρα. Το παλεύει όμω και αυτή. Έτσι. Και αυτή απομονώθηκε. Απομονώθηκε. Εγώ την είδα στο Παρίσι, σε πληροφορώ. Ναι. Λοιπόν, και μ' άρεσε. Μ' αρέσει που κάνει κάτι φωτογραφίε που είναι, δεν είναι ερωτησαρισμένη. Μαγκάκι δηλαδή, μεγαλώνει. Φαίνεται μια μεγάλη γυναίκα πλέον. Ωραία. Οριακά. Κάνει και ρετουσαρισμένες πολλές. Καλή. Εγώ είδα τις τελευταίες που ήταν στη Vogue, που ήταν καταπληκτική. Ναι. Λοιπόν, και όταν την είδα και πραγματικά και έβλεπα το ίδιο πράγμα, ότι και αυτή σαν υπέροχη γυναίκα,
στην στο πέρασμα του χρόνου απομονώνεται. Και αυτή τη έφαγε και χαστούκι και από τον άντρα της, αυτός έτσι. Της την έκανε. Και την απάτησε και βγαίνει με μία που είναι 20 χρονών. Όλα τα κουτσομπολιά τα ξέρει, δεν μπορεί. Βλέπεις, αυτά φοβάμαι. Με δύο παιδιά έμεινε και είναι το σύμβολο του σεξ. Αυτό σου λέω ότι μήπως. Αυτό φοβάμαι. Αυτό δεν μπορώ να το περάσω εγώ αυτό. Δηλαδή, είναι μία εγωίστρια, ρε παιδιά. Ένα λεπτό το έχω μπερδευτεί για να καταλάβω. Ο κύριος ο γοητευτικός που είναι στο Λονδίνο και μας περιμένει στις 2 Ιουνίου. Θα έρθετε μαζί. Εννοείται. Όχι, άλλο λέω. Τον έχουμε ακόμα, μας περιμένει ή όχι. Κοίταξε. Εγώ του είπα το εξής, ότι είναι πάρα πολύ για μένα αυτή τη στιγμή. Α. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση ζωής και τέτοια. Δεν θα πάρεις μια απόφαση για λίγο. Όχι. Δεν είμαι. Εγώ καταρχάς έχω κάνει τόση δουλειά εδώ με μένα. Ετοιμάζω τόσο ωραία πράγματα σε ένα χρόνο. Θέλω να κατέβω στην πολιτική. Με ενδιαφέρει. Α, πολύ. Τα πούμε λίγο αυτά. Πολύ, τα αγαπώ πολύ. Έχω το γραφείο μου που ασχολούμαι με όλα αυτά. Δηλαδή βγαίνω πέρα από το βιβλίο μου. Λοιπόν, τι να πάω, τα αφήσω όλα για να πάω να κάτσω με τον Τάρικ στο Λονδίνο. Και να κάνω πια την κυρία των τιμών με τι Γκούτσι Μούτσι. Ναι. Δεν είμαι όχι, όχι, συμφωνώ σε αυτό. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να δημιουργώ. Όταν λέμε να κατέβω στην πολιτική δεν εννοούμε μόνο στη δημοτική ζωή τη χώρα. Εννοούμε και να πολιτευτεί σαν βουλευτή. Με ενδιαφέρει, κοίταξε γενικά. Ναι, εγώ ήμουν γενικά με το κέντρο, ήμουν πάντα. Δεν υπάρχει κέντρο πια, είναι όλα αλλαλού. Θα ξαναγίνει κέντρο. Θα δημιουργηθεί το κέντρο, πάντα μπορεί να μην υπάρχει γιατί υπάρχει μεσαία τάξη. Ναι, πάντα υπάρχει το κέντρο. Το κέντρο είναι η ρίζα της πολιτικής. Ναι. Ποιο κόμμα είναι κέντρο, λέτε. Το κέντρο για μένα είναι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Ποτάμι. Αυτό είναι κέντρο. Α. Αυτό είναι κέντρο. Δεν μπορεί να είναι δεξιά, ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δημοκρατία. Είναι κέντρο, ΣΥΡΙΖΑ είναι. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι Πασόκ πια. Είναι το παλιό Πασόκ. Και καμένος μέσα μπορεί άμα το. Ο καμένος είναι καθαρά της δεξιάς. Ο καμένος. Ναι. Ο καμένος είναι ένας από τους πολιτικούς που εκτιμώ. Συνεργάζομαι μαζί τους, τα πολιτιστικά. Τον εκτιμώ πολύ, πολύ γρήγορα. Γιατί εγώ θα σε έβλεπα πιο πολύ από εκεί, δεν ξέρω γιατί. Κοίταξε, εγώ ήμουν πάντα Πασοκάκι. Ήμουν Πασοκάκι. Εκτιμούσα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αγαπούσα πολύ εκείνη την εποχή του Πασόκ. Που εμείς τότε βγάζαμε λεφτά. Αλλά ποτέ δεν εκμεταλλευτήκαμε τις εικόνες μας. Ναι. Τότε. Ναι ή όχι, εγώ δεν ήμουν παιδί του Πασόκ. Πολύ δεν έγινα σωστά. Τότε. Κατέβηκα στο Κερατσίνι με τον Λαλιώτη. Δεν ήξερα εγώ γιατί με κατεβάζανε. Ήμουν δημοφιλής απλά. Ενώ τώρα ξέρω. Ναι. Τώρα ξέρω ότι δεν το εκμεταλλευτώ. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άρα μπορώ λοιπόν να έχω έχουμε. Καφέ. Έλα, ναι. Εσύ, αγαπημένη. Τι θέλεις. Άρα με ποιο κόμμα κατεβαίνουμε. Τον καφέ. Ναι, έχω καφέ ελληνικό μέσα στο καμαρίνι. Τι τώρα θα ξέρουμε. Εμένα, τι βάνατε. Πού θα σε ψηφίσουμε. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο. Μαζί θα. Εγώ να ξέρετε, ναι. Το λέω μέσα από την ψυχή μου, θα ασχοληθώ με τις γυναίκες. Πιστεύω ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα πρέπει να βγουν μπροστά. Οι γυναίκες δεν είναι η δύναμη, είναι στις γυναίκες. Έχουμε γυναίκες που είναι μπροστά. Πάντα δεύτερες. Τις αφήνουν κάτω. Το σύστημα τις αφήνει κάτω. Δηλαδή πέρα από την Τώρα Μπακογιάννη, πέρα από τη Λιάννα την Κανέλη, πέρα από 2-3. Για σκέψω ότι είναι 1500 οι άλλοι. Και μερικοί άνθρωποι. Είναι αρκετά. Και Βαλογιάννη. Είναι κάποιες. Ωραία, θες να τις βάλουμε κάτω. Πέντε θα δεις. Ναι, πέντε δεν είναι πάρα πολλές. Η μακρύ. Τουλάχιστον οι αξιόλογες. Γιατί είναι και άλλες, αλλά μην τις. Πώς είναι οι άντρες. Οι φόφοι γεννηματά. Φόφοι γεννηματά. Συμπαθέστατοι. Λοιπόν, βλέπεις ότι δεν υπάρχει. 6 γυναίκες και όλοι οι άλλοι, α πούμε, συνέχεια. Ο Έλληνας δεν το έχει με τη γυναίκα. Η γυναίκα πρέπει να είναι καλή συνοργάνωση. Λάθος. Ενώ η Αγγλία που δεν πας, η Αγγλία... με τη γυναίκα το έχει πάρα πολύ. Είδες λοιπόν ότι δεν είμαστε Ευρώπη. Δεν είμαστε ακόμα. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε, η Ιβάνα θα κατέβει στις εκλογές, η Ιβάνα θα γράψει βιβλίο για τη ζωή της, θεατρικό κάτι που να θες να μοιραστεί μαζί μας, δεν έχεις κάτι αυτή τη στιγμή στις καριά που να ετοιμάσεις, έχεις. Κάτι σκεφτόμουν, ήθελα να κάνω μια πρόταση στην Άντζελα Τιγκερέκου, σκεφτόμουν να κάνουμε κάτι μαζί. Μ' αρέσει πολύ σε γυναίκα και ναι. Σε περσόνα, είναι και αυτή μια ωραία μητέρα, ωραία Ελληνίδα. Ωραίο. Ναι, έχουμε να πούμε πολλά. Και έχω κάτι στα χέρια μου, θα δούμε. Το σε ευχαριστώ. Οπότε γίνονται πράγματα, Βάνα. Πάντα γίνονται πράγματα. Δεν μη γίνονται πράγματα. Ωραίο κλείσιμο. Αυτά. Και θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο σ' αγαπώ στη μητέρα μου, που είναι με την αδερφή μου τώρα κάτω σε μια μικρή παραλία οι δυο τους. Και να πω ότι πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις μητέρες της πατρίδας μας. Και σε εσάς που κλείνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι στις καρδιές μας πάντα η πιο σεξι μάνα της χώρας. Και θα παραμείνεις, αγαπάμε, το ξέρεις. Και εγώ. Πολύ και πάντα. Και θέλω να πάμε να φάμε, να τα λέμε έτσι μεταξύ μας, όπως σήμερα. Εννοείται. Για άλλη μια φορά. Εννοείται. Το ταλέντο της Βάνας είναι ότι τα λέει και στην τηλεόραση όπως τα λέμε μεταξύ μας. Γιατί είναι ένα κορίτσι γεμάτο φυσικότητα και κανονικότητα, που είναι πολύ σπάνιο αυτό για μια στάρ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορώ να πω και κάτι. Ναι, βεβαίως. Γιατί συνήθως, συγγνώμη παιδιά, σας παίρνω λίγο χρόνο. Ω, έλα, παρακαλώ. Θέλω να πω, επειδή εμείς όταν είμαστε καλεσμένοι δεν έχουμε ποτέ, δεν υπάρχουν αμοιβές του καλεσμένους κτλ. Επειδή συνεργάζομαι και έχω κάποιους ανθρώπους που δουλεύω και στο Δήμο μαζί τους,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χορηγό μου, τον κύριο Ροσμαράκη, που μου δίνει τα αυτοκίνητα, τα medicus που δίνουν δωρεάν στα παιδιά που εγώ χτυπάω την πόρτα εξετάσεις, στον ΟΠΑΠ που συνεργάζομαι και σε πολλούς άλλους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ. Χρόνια πολλά. Να είσαι γερή και να είσαι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,